Καλησπέρα από τη Μόσχα. Κλιμακώνονται οι απειλές κατά του Κιέβου μετά το χθεσινό θάνατο ενός 47χρονου άνδρα και τον τραυματισμό δύο γυναικών σε ρωσικό έδαφος. Η ρωσική εισαγγελία λέει ότι το χτύπημα ήταν σχεδιασμένο εκ προθέσεως, άσκησε μάλιστα σχετική δίωξη και παρήγγειλε βαλιστική μελέτη για την πορεία των οβίδων. Μιλώντας στην εφημερίδα Κομερσάντ, πηγή του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι η υπομονή της Μόσχας δεν είναι ανεξάντλητη, ότι η ρωσική ηγεσία εξετάζει το ενδεχόμενο απαντητικών χτυπημάτων ακριβίας, όπως τα χαρακτήρισε, εναντίον στόχων στο ουκρανικό έδαφος, των σημείων δηλαδή από όπου προήλθαν τα πυρά και κατά την ίδια πηγή είναι γνωστά. Όσο οι απειλές και τα όπλα είναι στο φόρτε τους, η διπλωματία μοιάζει να σέρνεται. Η καγκελάριος Μέρκελ συναντήθηκε χθες στο Ρίο Τζανέιρο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Εξέφρασαν κοινή ανησυχία για την κλιμάκωση των εχθροπραξιών, συμφώνησαν στην ανάγκη άμεσης κατάβασης πυρός και ανταλλαγής εχμαλώτων, αλλά και συνεδρίασης της ομάδας επαφής το συντομότερο. Κατά τα άλλα, ολονύκτιες φοβερές συγκρούσεις διεξάγονταν γύρω από το αεροδρόμιο του Λουγκάνσκ. Είναι αβέβαιο ποιος έχει τώρα τον έλεγχό του. Οι ρωσόφωνοι πολιτοφύλακες λένε ότι κατέριψαν ένα ακόμη αεροσκάφος της Ουκρανίας και αναζητούνται οι πιλότες που χρησιμοποίησαν το σύστημα εκτόξευσης για να διασωθούν. Και σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες μας πλέον, Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι ζούσαν για πολλά χρόνια στην Ελλάδα και κατάγονται από την περιοχή, έχουν πλέον μεταβεί και καταταχθεί ως εθελοντές στην ρωσόφωνη πολιτοφυλακή.